Πάντοτε βρισκόμενοι αγαπητοί στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, τον ανεώνω αυτό, επειδή πιθανώς να έχουμε και νέους ακροατάς, ευρισκόμενοι στο 34ο κεφάλαιο, στον 21ο στίχο. Άρτος επιδεωμένων ζωή πτωχών. Ο αποστερών αυτήν άνθρωπος αιμάτων. Και η απόδοση του χωρίου. Το ψωμί είναι η ζωή των πτωχών. Και στερουμένων, εκείνος που θα τους αφαιρέσει το ψωμί, άρα και τη ζωή, είναι σαν να έχισε ανθρώπινο αίμα. Είναι φωνιάς. Εδώ βλέπουμε να γίνεται αναφορά εις την πρόνοια των πτωχών. Δεν σημαίνει επειδή είναι πτωχός πρέπει να πεθάνει, επειδή είναι πλούσιος πρέπει κανείς να επιζήσει. Όχι. Βέβαια σε μια κοινωνία ανθρώπων υπάρχουν και οι πτωχοί, υπάρχουν και οι πλούσιοι. Και πολλές φορές, όχι πάντοτε, η πτωχία είναι η πετιότητα των πτωχών. Πείτε οκνηρία, πείτε ξεροκεφαλιά, πείτε ασωτεία, πείτε ό,τι θέλετε σαν αίτια μιας πτωχίας. Λέει το βιβλίο των Παροιμιών, δεν θυμάμαι, λέγει για τον μέθυσον άνθρωπο. Στο τέλος λέγει θα μείνει γυμνότερος υπέρου. Ύπερος, το ξέρουμε και από τη φυτολογία τη λέξη αυτή ύπερος, είναι το γουδόχερο. Δηλαδή εκείνος που σπαταλάει τα χρήματά του, δεν κρατάει τίποτε, πηγαίνει στα καπηλιά κάθε βράδυ και τα πίνει, αυτός λέγει θα μείνει γυμνότερος υπέρου. Είναι έκφραση, πιο γυμνός από ένα γουδόχερο. Θέλει να πει δηλαδή το γουδόχερο δεν είναι ούτε ντυμένο ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια έκφραση για να δείξει ότι αυτός ο άνθρωπος θα μείνει πτωχός. Έχουμε λοιπόν πολλές αιτίες πτωχίας. Έχουμε όμως και περιπτώσεις πτωχίας που δεν ευθύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος ο πτωχός. Έτσι ήρθαν οι καιροί, έτσι ήρθαν τα πράγματα, επεσυνέβησαν θάνατοι, να μένει μια γυναίκα χείρα χωρίς να έχει καμία βοήθεια από πουθενά και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν την πτωχία και την εκείνη που φταίει κανείς και εκείνη που δεν φταίει κανείς. Είναι και μια τρίτη κατηγορία πτωχίας, αυτή που αναφέρει ο Κύριος και μας λέγει ότι μακάρι η πτωχή, λέει το πνεύμα τη. Δηλαδή μακάρι η πτωχή που είναι πτωχή δια του ιδίου των πνεύματος. Δηλαδή δια της ιδίας των προαιρέσεως. Και αυτό μακαρίζεται. Δηλαδή δεν έχω περιουσία, είμαι πτωχός γιατί θέλω να αφιερωθώ εις τον Θεό. Βέβαια την εκουσίαν θεληματική πτωχίαν την μετέχονται βασικά οι μοναχοί. Μπορεί όμως οποιοδήποτε άλλος να την μετέλθει αρκεί να το θέλει. Αλλά χάριν όμως της διακονίας του Ευαγγελίου μένει κανείς πτωχός. Ακόμη στερείται και των γάμων. Έχουμε την αγαμίαν, έχουμε την πτωχία. Η αγαμία στους μοναχούς είναι η παρθενία. Έχουμε λοιπόν και την θεληματική πτωχία. Αυτή βεβαίως είναι μακαριστή. Όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος, μακάρι η πτωχή. Στο καταλουκάν έχει απλώς μακάρι η πτωχή. Αλλά με τη δική του τη θέληση. Όχι διότι τα έφεραν, ήρθαν τα πράγματα έτσι ή στάθηκαν ξεροκέφαλοι και έμειναν πτωχοί. Όχι. Μπορεί να είναι κανείς ακόμη και πλούσιος. Πάρετε παράδειγμα των Μέγα Βασίλειων. Είχε περιουσία ο Μέγας Βασίλειος. Σεβαστήν περιουσία. Εννοείται εκ προγόνων ήταν πλούσιος. Όταν όμως προχώρησε στην ιεροσύνη, όλα τα πούλησε και τα μοίρασε. Αν θέλετε,
όπως ξέρουμε από την εκκλησιαστική μας ιστορία, έκτισε την περίφημη βασιλιάδα, δηλαδή μία σειρά κτηρίων που ήταν εκεί και διακονούνται διάφορες περιπτώσεις. Νοσοκομείο, στο οποίο μάλιστα και ο ίδιος, επειδή είχε προσέξει να μάθει πολλά πράγματα από την ιατρική, εδώ στην Αθήνα σπούδασε ο Μέγας Βασίλειος, ήτανε πτωχοκομείο, ήτανε ορφανοτροφείο, ήτανε. Όλη λοιπόν η περιουσία του Μεγάλου Βασιλείου πήγε εκεί. Γιατί? Διότι ήτανε άγαμος, και ο άγαμος πρέπει να μην έχει περιουσία, και γιατί αγαπούσε τον μακαρισμό του Χριστού, που είπε «μακάρι η πτωχή το πνεύματι», το πνεύματι πάντοτε δια της ιδίας αυτών προαιρέσεως. Μέσα όμως σε μια κοινωνία ανθρώπων υπάρχουν πάντοτε και θα υπάρχουν πάντοτε και η πτωχή και η πλούσιοι. Βέβαια τη διαφορά μεταξύ πτωχών και πλουσίων πολλάκες την διακρίνει και την μεγεθύνει τη διαφορά. Η κοινωνική αδικία. Δεν υπάρχει αντίληση γι' αυτό. Η κοινωνική αδικία. Ο Θεός όμως επιτρέπει αυτήν την κοινωνική αδικία, επειδή οι άνθρωποι και ως κοινωνίες είναι ελεύθεροι να κανονίσουν τα των εαυτών, του εαυτού των. Επί παραδείγματι, δεν έρχεται ο Χριστός να μας πει ποιον θα ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, δήμαρχο, ή ποιον θα ψηφίσουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας ή βασιλέα ή ό,τι πολίτευμα υπάρχει, τέλος πάντων. Είδατε πουθενά ο Χριστός να εμπνεύσει έτσι ή αλλιώς? Όχι, μας αφήνει ελευθέρους. Αφήνει λοιπόν και την κοινωνική δικαιοσύνη. Βέβαια ο Θεός απειλεί όταν υπάρχει η αδικία, η κοινωνική. Από την Παλαιά Διαθήκη υπήρχε εκείνο το «μάθετε οι ενικούντες», δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Σεις λέγει που κατοικείτε εις την γη, να μάθετε την δικαιοσύνη. Βέβαια έχουμε και την εξής φράση στην Παλαιά Διαθήκη που λέει ο Θεός: «Εγώ έκανα τον φτωχόν και εγώ έκανα τον πλούσιον». Αυτή η φράση εκ πρώτης όψεως μπορεί να φανεί ότι είναι σκανδαλώδης. Και όμως αγαπητοί, σημαίνει: στηρίζομαι εγώ ο Θεός στη δική σας προαίρεση να υπάρχει ο φτωχός, να υπάρχει ο πλούσιος. Όχι λοιπόν άμεσα ο Θεός δημιουργεί τον φτωχόν και τον πλούσιον, όχι. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται κατά του Θεού και λέγουν ότι ο Θεός, γιατί να είναι άδικος? Ο Θεός είναι άδικος ή οι άνθρωποι είναι άδικοι? Αυτό να το προσέξουμε, γιατί αν το λέμε χωρίς να το αντιλαμβανόμεθα, είμαστε βλάσφημοι. Μάλιστα ο Θεός θέλει όλοι να έχουν πλούσια τα αγαθά του. Θυμηθείτε και ρίξτε μια ματιά, προσέξτε σε ένα προσεχή γάμο που θα κληθείτε εκεί, να ακούσετε τις ευχές που λέμε εις τον γάμον. Και τι λέμε? Λέμε να είναι τα κελάρια των νεονύμφων γεμάτα, να μην τους λείπει τίποτε, ώστε ούτε αυτοί να έχουν την πτωχία, αλλά και ακόμη να έχουν επάρκεια αγαθών δια να δίδουν ελεημοσύνη εις τους φτωχούς. Ο Θεός είναι πλούσιος. Πλούσιος όλα δικά του είναι, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αλλά επιτρέπει όμως να υπάρχει έξω από το θέμα κακοκεφαλιά, έξω από το θέμα εκουσίου πτωχίας, αφήνει να υπάρχει αυτό. Και έτσι έχουμε το φαινόμενο των πτωχών και των πλουσίων μέσα σε μια κοινωνία των ανθρώπων. Ωστόσο εδώ το χωρίον που σας είπα, και έκανα αυτή την εισαγωγή των όσων σας είπα, πρέπει να δούμε ότι λαμβάνεται πρόνοια για τους πτωχούς, όπως εξήγησα προηγουμένως, αλλά ανεξάρτητα των αιτίων που κανείς μπορεί να είναι πτωχός, να είναι δανειζόμενος και δανειστής, να είναι πλούσιος και φτωχός κλπ. Εν τούτης πάλι ο Θεός
ενώ μας αφήνει στην προαίρεσή μας, λαμβάνει πρόνοια δια τους πτωχούς. Ακούστε λοιπόν δύο περικοπές που θα σας διαβάσω από το Δευτερονόμιον. Λέγει: ουκ απαδικήσεις μισθών πένιτος και ενδεούς. Απαδικήσεις θα πει δεν θα κατακρατήσεις των μισθών το μεροκάματο. Θα λέγαμε, γιατί τότε πλήρωναν μεροκάματο. Η πληρωμή ως μηνιαίος μισθός είναι μεταγενέστερο θέμα, ως μέθοδος δεν έχει σημασία. Πάντως επληρώνονται τότε οι άνθρωποι με το μεροκάματό τους. Δεν θα κατακρατήσεις λοιπόν των μισθών του φτωχού και του ενδέους, αυτός που δεν έχει τίποτα. Αυθημερών αποδόσεις, γι' αυτό σας είπα ήτανε το μεροκάματο, αυθημερών λοιπόν. Αυθημερών αποδόσεις των μισθών αυτού. Την ίδια μέρα, λέει, θα δώσεις τον μισθό του εκείνου που σου δούλεψε και είναι και φτωχός. Ούκ επιδίσεται ο ήλιος επ' αυτό, ότι παίρνεις εστί και εν αυτό έχει την ελπίδα. Δεν θα βραδιάσει, δεν θα βασιλέψει ο ήλιος, δεν θα νυχτώσει και δεν θα τον έχεις πληρώσει, γιατί η ελπίδα του φτωχού είναι τα χρήματα που θα πάρει από το μεροκάματό του να πάει να ψωνίσει εις την αγορά. Και καταβοήσετε κατά σου προς Κύριον και έστε εν σύ αμαρτία. Καταβοήσετε. Το ρήμα αυτό το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος για το ίδιο θέμα. Δηλαδή θα γανακτήσει, θα πει, να το πω έτσι όπως το λέμε εμείς απλοελληνικά, αχ Θεέ μου, δεν με πλήρωσαν, δεν έχω να αγοράσω ψωμί απόψε, πώς θα, σήμερα πώς θα πάω στα παιδιά μου. Αυτό θα πει καταβοήσετε. Θα σηκώσει τα μάτια ο φτωχός προς τον ουρανό. Πρόσεξε, λέει εδώ ο Θεός, αν το κάνει, φτάσει να το κάνει αυτό ο άλλος, για σένα είναι αμαρτία. Πρόνοια δεν είναι υπέρ των πτωχών. Ακόμη, αυτά δε είναι γραμμένα στο 24ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Εάν δε ο άνθρωπος παίνεται, ου κοιμηθήσει εν το ενεχείρο αυτού, τότε για να πάρουν κάποια δανεικά, και σήμερα γίνεται αυτό, έβαζαν οι πτωχοί κάποιο ενέχειρον. Μπορεί κανείς να δώσει το δαχτυλίδι του, δώσω ξέρω εγώ μερικά χρήματα. Βέβαια εννοείται το ενέχειρον είναι περισσότερες αξίες από τα χρήματα που θα πάρεις ως δανεικά, οίκοθε εννοείται, όπως υπάρχει και το ενέχειρο δανειστήριον που πηγαίνουν και παίρνουν από κάποιο μέρος, έχει χρήματα, αλλά θα πάνε να κουμπίσεις ως ενέχειρον κάτι. Και εφόσον κριθεί το ενέχειρον ότι έχει αξία, ξαναλέγω, πιο μεγάλη από εκείνη την οποία θα σου δώσει ο άλλος χρήματα. Λέει λοιπόν εδώ ο νόμος. Βέβαια υπήρχε ο δανεισμός με την μέθοδο του ενεχείρου. Πρόσεξε, λέγει, εσύ δεν θα πας στο κρεβάτι σου να κοιμηθείς κρατώντας το ενέχειρον του πτωχού, διότι μπορούσε να ενεχειριάσει, όχι βέβαια να χρησιμοποιούν νόμισμα, ξέρω εγώ, ένα κόσμημα κτλ, αλλά να ενεχειριάσει το ημάτιό του. Το ημάτιο είναι το εξωτερικό, ο χιτώνας είναι το εσωτερικό. Συνεπώς τότε, την εποχή εκείνη, οι φτωχοί άνθρωποι για κουβέρτα χρησιμοποιούσαν πολλάκις το ίδιο τους το ημάτιο. Δεν είχαν κουβέρτες, φτωχοί άνθρωποι, έριχνε από πάνω το ημάτιο, θα λέγαμε εμείς σήμερα το παλτό του. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν, αν εσύ το πήρες ως ενέχειρον το ημάτιο, αυτός με τι θα σκεπαστεί. Να, αποδώσει, λέγει, αποδώσει αποδόσεις το ενέχειρον αυτού προς δυσμάς ηλίου. Μπορεί να το κράτησες όλη την ημέρα το ενέχειρον, αλλά κι αν δεν σου δώσε πίσω τα χρήματα που δανείστηκε, εσύ πριν βασιλέψει θα πας να του το δώσεις το ενέχειρον. Μα μπορεί να μην μου δώσει τα χρήματα που δανείστηκε. Δεν έχει σημασία. Θα πας να του δώσεις
πίσω το ιματιό του και κοιμηθήσετε εν το ιματίο αυτού. Και θα κοιμηθεί, λέει, στο δικό του ιμάτιο. Σας είπα, το έστρωναν ως κουβέρτα. Και ευλογήσισε και έστεση ελεημοσύνη εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Και τότε θα σε ευλογήσει. Θα πει, καλά να είναι ο άνθρωπος, μου το έδωσε και θα κοιμηθώ απόψε, θα ρίξω μια το ημάτιο για κουβερτούλα. Και θα σε ευλογήσει και θα δοξάσει το Θεό. Και τότε, λέγει, θα θεωρηθεί αυτό πολύ εκ μέρου σου ελεημοσύνη. Βλέπετε κάποιες θέσεις υπέρ της προνοίας των πτωχών, των δανειζομένων κλπ. Ήταν πολύ σημαντικές εις τον νόμο του Θεού. Ξαναλέγω ότι μια κοινωνία δεν την διαμορφώνει ο Θεός. Την διαμορφώνουν οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι της διαμορφώσεως της κοινωνίας των. Ποιον θα ψηφίσεις, ποιος... Παλιότερα δεν υπήρχαν εκλογές, αλλά υπήρχε η επιβολή. Ξέρω, ο γιος του βασιλιά κληρονομικό δικαίωμα θα βασιλεύσει. Ή εκείνοι οι οποίοι ήταν άρπαγες των αρχών, των εξουσιών, αρπάζαν την εξουσία. Έχουμε τέτοια, αν διαβάσει κανείς ιστορία, γενικότερα ιστορία, όχι την ιστορία των Εβραίων, αυτά όλα θα τα συναντήσει. Ακόμη αναφέρεται ο νόμος σε πολλές, ο νόμος του Θεού, σε πολλές καταπληκτικές λεπτομέρειες που κάνα δύο-τρεις θα σας αναφέρω για να πάρουμε μια γεύση του πράγματος. Αν όμως εκεί πάμε στην Παλαιά Διαθήκη και διαβάσουμε, θα συγκινηθούμε από την αγάπη του Θεού. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Εάν θερήσεις, λέγει, το χωράφι σου και λησμόνησες πίσω από την πλάτη σου κάποιο δεμάτι. Βλέπετε, υπήρχε το θέριστρο, έμπαινε μέσα ή μπαίναν περισσότεροι εργάτες και θέριζαν. Και ήταν σε μία γραμμή, σε μία σειρά. Δεν υπήρχε κάποιος να θερίζει από εδώ και άλλος από εκεί. Μπαίναν σε μία σειρά, μία γνωστή εικόνα την οποία ξέρουμε όλοι μας, μου φαίνεται. Ακόμη και σε ζωγραφιές και σε φωτογραφίες. Όλοι λοιπόν οι θερίστες είναι σε μια σειρά και θερίζουν. Κάνουν δεμάτι και λοιπά. Κάποια στιγμή μπορεί να ξεχαστεί, λέγει, να ξεχαστεί ένα δεμάτι που είναι δεμάτι χειρόβολο, όσο πιάνει το χέρι, να ξεχαστεί στο χτήμα μέσα. Και λέει τώρα εδώ, δεν θα γυρίσεις να πάρεις το χειρόβολο. Αυτό ανήκει στον πτωχόν. Θα μπει, λέει, ο φτωχός μέσα στο χωράφι σου όταν δει ότι είναι εγκαταλελειμμένο και θα το πάρει αυτός. Ωραία. Μετά. Αυτό δε κατά νόμον. Άλλο πράγμα. Σε άλλα σημεία που εντέλεται ο Θεός στην ελεημοσύνη. Άλλο πράγμα η ελεημοσύνη. Εδώ ήταν δικαιωματικός ο τρόπος. Θα μπει ο φτωχός, γιατί ένας πλούσιος δεν θα μπει να πάρει ένα δεμάτι από το ξενοχωράφι. Θα μπει ο φτωχός, θα πάρει το δεμάτι αυτό. Ακόμη, λέει στο Δευτερονόμιο 24 κεφάλαιο, λέει, και το προηγούμενο που σας είπα στο 24 κεφάλαιο, λέει, εάν ελαιολογείς ουκ επαναστρέψεις καλαμίσαστε τα οπίσω σου. Ελαιολογώ, θα πει μαζεύω τις ελιές. Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να αναλάβει ένα δέντρο, ένας άλλος να αναλάβει ένα άλλο δέντρο και να αρχίσει να καλαμίζει. Βλέπετε, με το καλάμι τις χτυπούσαν τις ελιές. Μπορούσαμε να πούμε σήμερα ανεβαίνουμε με σκάλες και μαζεύουμε τις ελιές. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτός ο τρόπος. Καλαμίζω. Χτυπούσαν με το καλάμι, έπεφταν οι ελιές κάτω και τις μάζευαν. Λέει, αν κάποιο μέρος της ελιάς δεν το καλάμισες, το άφησες πίσω σου, γιατί παίρνουμε τη σειρά γύρω γύρω το δέντρο, το άφησες πίσω σου, δεν θα πας, λέγει, να καλαμίσεις εκείνο που ξέχασες. Άστο, είναι για τους φτωχούς. Το ίδιο πράγμα είναι και στο τρίγημα των σταφυλών. Και μάλιστα εκεί λέγει ότι θα τριγύσεις.
Είναι γνωστό ότι πάντοτε κάποιο τσαμπάκι διαφεύγει. Είτε είναι μικρό τσαμπάκι, πώς τα λέτε αυτά τα μικρά τσαμπάκια, είτε είναι μεγάλο τσαμπί, το θέμα είναι ότι πάντοτε διαφεύγει να μαζευτούν όλα τα τσαμπιά. Και εκεί κατά τον ίδιο τρόπο τριγούν, περπατούν, τριγούν, περπατούν. Εάν λέει ξέχασες κάποιο τσαμπάκι ή τσαμπί, δεν θα γυρίσει να το τριγύσεις. Θα μπουν οι φτωχοί και θα μαζέψουν αυτοί αυτά. Βέβαια είναι πολύ ωραία αυτά. Εγώ νομίζω αυτό το έθιμο που έχουμε εμείς, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να το πήραμε εμείς από την Παλαιά Διαθήκη. Λέει τούτο: ο περαστικός, όχι ο φτωχός, απλώς ο περαστικός, μπορεί να μπει σε ένα αμπέλι και να κόψει ένα σταφύλι να το φάει. Μπορεί να κόψει κάποια σίκα από μια σικιά ενός κτήματος, με τον όρον ότι δεν θα πάρει μαζί του καλάθι. Γιατί αν πάρει καλάθι μαζί του, τότε βεβαίως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν θα μπει δηλαδή σε ένα μπέλι και θα πάρεις καλάθι να το γεμίσεις. Όχι. Ή περνάς από ένα μποστάνι. Για μια στιγμή κόβεις ένα καρπουζάκι, ένα πεπονάκι, ένα γκουράκι. Δεν θα έχεις καλάθι. Διψασμένος είσαι, περαστικός είσαι. Αυτό το επέτρεπε ο νόμος. Εκτός, σας είπα, από το να πάρεις καλάθι. Το έχουμε και εμείς αυτό. Το έχουμε και εμείς αυτό. Οι Έλληνες, ναι. Ο άλλος, ας μην να πάρει να τσεμπεί. Αλλά, πρόσεξε άνθρωπε, θα φας ξύλο. Πολύ ξύλο θα φας, εάν μπεις μέσα με καλάθι. Λοιπόν, όλα αυτά και πολλά άλλα που λέει ο Θεός, και βέβαια είναι κοινωνική νόμη προνοίας, προσθέτει και το θεολογικό μέρος πάντοτε. Το λέει πολλές φορές, μάλιστα αναρρύθμιτες φορές αναφέρεται αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι και να μην ξεχνάς, λέει στους Ισραηλίτες εις ενικών αριθμών, και να μην ξεχνάς ότι και εσύ στάθηκες κακοποιημένος και φτωχός και δούλος εις τους Αιγυπτίους. Θα θυμάσαι ότι ευεργετήθηκες και εσύ λοιπόν θα ευεργετήσεις. Εγώ Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλα από την Αίγυπτο και σε ευριέτησα. Λοιπόν και εσύ θα φροντίσεις να ευεργετείς τους φτωχούς ανθρώπους. Και σημειώνει εδώ ο σοφός Σιράχ, που αναφέρει την περίπτωση που σας διάβασα, ότι εάν δεν ενεργήσεις έτσι, όπως το λέει ο Θεός, είσαι, λέει, τότε φωνιάς του αδελφού σου. Ακούσατε, φωνιάς του αδελφού σου. Θα πεθάνει όλος από την πείνα ή θα κακοποιηθεί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, πρόσεξε το πολύ. Πράγματι, ο ανελεήμων άνθρωπος, γενικότερα όχι μόνο πλούσιος, ο ανελεήμων άνθρωπος είναι φωνιάς του πλησίον του. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο. Φωνεύων των πλησίων ο αφαιρούμενος συμβίωσιν, και εκχέον αίμα ο αποστερών μισθών μισθίου. Η απόδοση. Φωνεύει των πλησίων του εκείνος που του αφαιρεί τα μέσα συντηρήσεώς του, χύνει αίμα ανθρώπου εκείνος που δεν πληρώνει το ημερομίσθιο του εργάτου. Είναι ίδια η έννοια του προηγουμένου χωρίου. Δεν θα κάνουμε άλλη ανάλυση. Μόνο σημειώνω εκείνο το συμβίωσης. Είναι, δεν σημαίνει συμβιώνω με τον άλλον, αλλά σημαίνει αφαιρούμενο συμβίωση. Δηλαδή εκείνα με τα οποία αυτός ο άλλος θα ζήσει. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα οποία εξηγούμε από την Παλαιά Διαθήκη είναι μετάφρασης εκ του Εβραϊκού. Μην το ξεχνάτε. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη φυσικά. Γι' αυτό Πολάκης κάτι που δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, όχι βέβαια εσείς και εγώ, αλλά εκείνοι που θα ήθελαν περισσότερα να κάνουμε δουλειά πάνω στην Παλαιά Διαθήκη, ανατρέχουν στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για να αποδώσουν ακριβέστερα κάτι. Και σας είπα, είναι επανάληψη στον όσο είπε στο προηγούμενο χωρίο. Και πηγαίνουμε στο επόμενο χωρίο, το 23. Εις οικοδομών και εις καθερών.
τι ωφέλησαν πλοίον οι κόπους, οι απόδοσες. Όταν ο ένας οικοδομεί και ο άλλος γκρεμίζει, τότε ποια ωφέλεια θα προκύψει? Ασφαλώς καμία. Μόνον κόπους θα καταβάλουν και οι δύο, και αυτός που κτίζει και αυτός που γκρεμίζει. Εδώ αυτή η στίχη βέβαια είναι γενικότερου χαρακτήρος. Έρχονται να μας πούν ότι μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια και των αδικούντων και των αδικουμένων. Δηλαδή, καλύτερα, και εκείνων που θα είχαν πρόθεση να αδικήσουν και εκείνοι που θα είχαν πρόθεση ή βρίσκονται στην κατάσταση να αδικηθούν. Αν όμως υπάρχει μία αντιδικία ανάμεσά τους, τότε δεν προκύπτει καμία ωφέλεια. Ο ένας δεν ευεργετεί, ο άλλος εκδικείται. Πάει και του χαλάει. Ας πούμε, α, δεν με πληρώνεις καλά, να σου πω και εγώ τι θα κάνω τώρα. Με έβαλες στο χωράφι σου να τριγίζω, μάλιστα, καλά. Τώρα θα σου πω, θα σου πω. Κόβει το τσαμπί, το πατάει χάμω, το συνθλίβει από εκδίκηση. Γιατί δεν με πληρώνεις? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μέχρι σήμερα στις δουλειές μας και σε βιομηκανίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν και οι έλεγχοι. Όχι μόνο αν όλος εργάζεται, αλλά και αν δεν κάνει ζαβολιές, δεν κάνει στραβά πράγματα που να είναι αποτέλεσμα εκδικήσεως ή αμελίας. Γι' αυτό σας ξαναλέγω, υπάρχουν οι προϊστάμενοι και ελέγχουν. Έτσι, από μία εκδίκηση να καταστρέψει εκείνος που εργάζεται και νομίζει ότι παίρνει λίγα ή μπορεί και να παίρνει λίγα, να φτάνει στο σημείο να καταστρέφει, την περιουσία του αλουνού. Αυτή η έννοια είναι. Δηλαδή, τι κέρδος υπάρχει όταν ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς, ο ένας χτίζει και ο άλλος γκρεμίζει? Τι κέρδος υπάρχει? Για να μην σας πω ότι στους νεωτέρους χρόνους έχουμε το φαινόμενο των λεγόμενων κοινωνικών επαναστάσεων. Τι ήταν στον αιώνα μας ο κομμουνισμός? Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια κοινωνική επανάσταση. Αλλά ξέρετε όμως ότι 50 χρόνια πιο πίσω, αν διαβάσετε ρωσική φιλολογία θα το δείτε, είχε ξεκινήσει αυτή η αντίδραση και έφτασε εκεί που έφτασε. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο. Εις ευχόμενος και εις καταρώμενος. Τίνος φωνής εισακούσετε ο δεσπότης? Η απόδοση. Το ίδιο συμβαίνει όταν ο ένας προσεύχεται και ο άλλος καταράται. Ποιανού φωνή θα ακούσει ο Θεός? Πάλι εδώ για μια κοινωνική αταξία. Γιατί αυτά που θέτει τώρα ο σοφός Σιράχ έχουν την εξάρτησή τους από τα προηγούμενα χωρία, που υπάρχει μια δηλαδή κοινωνική ανισότητα και δημιουργείται μια αναστάτωση. Και είναι βέβαια αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα δεν θα λείψουν ποτέ, ξέρετε, ποτέ. Μόνο που σήμερα τα κοινωνικά αυτά φαινόμενα παίρνουν σάρκα και οστά. Παλιότερα, που ήταν ο θεσμός των δούλων σε όλο τον ελεύθερο κόσμο και στους Έλληνες κλπ, ο δούλος δεν τολμούσε να επαναστατήσει. Ποσός δεν τολμούσε να επαναστατήσει. Διότι αν και ήσαν περισσότεροι κατά πολλές φορές οι δούλοι από τους ελευθέρους. Εάν έκαναν μία επανάσταση οι δούλοι των Αθηνών, πάνε οι ελεύθεροι Αθηναίοι. Όπως ακόμη και στην Αλεξάνδρεια υπήρχαν πολύ περισσότεροι δούλοι από ότι οι ελεύθεροι. Αντιλαμβάνεστε εδώ γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε και το ένα και το άλλο. Ότι δηλαδή υπάρχει ισότητα ανάμεσα στον δούλων και στον ελεύθερον. Δεν είναι δευτέρας ποιότητος, δευτέρας τάξεως άνθρωπος ο δούλος. Όχι, είναι ίσως με σένα τον ελεύθερον. Αλλά πρόσεξε,
αποτείνεται προς τους δούλους, Απόστολος Παύλος, ή στον δούλον, και λέει, εάν σου δοθεί ευκαιρία να ελευθερωθείς, καλά, αλλά μην το επιδιώξεις. Οπότε έφερε μία ισορροπία κοινωνικής φύσεως, διότι αν παίρναν αυτό από το Ευαγγέλιο, τότε, αγαπητοί μου, ξέρετε τι θα γινόταν? Ο Θεός να φυλάξει. Θα γινόταν κοινωνική επανάσταση και θα λέγανε, να τη γράφει ο Παύλος. Έχουμε δικαιώματα. Ναι, έχεις δικαιώματα, αλλά πρόσεξε. Έλαβε πρόνοια δηλαδή ο Παύλος να προλάβει μια κοινωνική επανάσταση. Μάλλον λέει, αν και έχεις, έτσι το λέει, αν και έχεις την δυνατότητα ή το δικαίωμα να είσαι ελεύθερος, μάλλον χρήσε, δηλαδή να κάνεις χρήση της ιδιότητας που είσαι, δηλαδή δούλος. Κράτησε το αυτό, δεν πειράζει. Τι έγινε? Σιγά σιγά έγινε χριστιανικός ο κόσμος και τότε άρχισαν εκείνοι που είχαν δούλους να τους ελευθερώνουν και μάλιστα να λέγουν εν ονόματι του Παύλου που είπε. Έχουν σωθεί, ξέρετε, πολλές περγαμηνές, δηλαδή μικρά έτσι, συμβόλαια από την αρχαιότητα ανθρωποντινά, βρέθηκαν ιδίως στην Αίγυπτο και τα λοιπά, επειδή λέει ο Παύλος ό,τι και τα λοιπά και τα λοιπά, και εγώ σήμερα σε ελευθερώνω. Και έγινε η απελευθέρωση των δούλων κατά σοφών και ανέμακτων τρόπων. Αλλιώτικα, πάρτε παράδειγμα τη Ρωσική Επανάσταση, πόσο αίμα χύθηκε. Ναι. Αν και εκεί βέβαια δεν υπήρχε η δουλεία με την έννοια που υπήρχε στην αρχαιότητα, αλλά χρειάζεται όμως κάποια υπομονή. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Ακόμη, όταν οι άνθρωποι δεν έχουν το αυτό φρόνημα μέσα σε μια κοινωνία, και βεβαίως δεν θα έχουν ποτέ το αυτό φρόνημα μέσα σε μια κοινωνία, τότε πάντοτε θα υπάρχει μία καταστασία. Αυτό το φρόνημα κοινό, σκαλίζοντας τα χαρτιά μου αυτές τις μέρες, σας το έχω πει, αλλά σκαλίζοντας τα χαρτιά μου το ξαναβρήκα. Σε ένα χωριό της Κρήτης συμφώνησαν οι κάτοικοι να μην καπνίσει κανένας, να κοπεί το τσιγάρο. Ωραίο αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν το πέτυχαν ή αν έγιναν εκείνοι που δεν θα κάπνιζαν κατάσκοποι εκείνων που θα κάπνιζαν, δεν ξέρω. Απλώς είναι μια είδηση που την άκουσα, τη διάβασα, δεν θυμάμαι, και έτσι μπορεί να φτάνουμε σε μια ομοφροσύνη πραγματικά που να είναι γενικότερη, να είναι κοινωνικότερη, να μην είναι μόνο μέσα σε ένα σπίτι, αλλά εγώ θα περιοριστώ μόνο στην οικογένεια. Η σύζυγος προσεύχεται, ο σύζυγος λασπημά. Τι ανοικοδόμηση θα μπορούσαν να έχουν αυτοί μέσα στο σπίτι τους? Δεν πάει στην εκκλησία ο σύζυγος, βρίζει, λασπημά, μετέρχεται αντιευαγγελικά. Και λέμε, τι ανοικοδόμηση θα τύχει αυτή η οικογένεια? Ακόμη αν θέλετε, πώς θα παιδαγωγηθούν τα παιδιά τους όταν η μητέρα, ή και το αντίστροφο αν θέλετε, όταν η μητέρα είναι ευσεβής και τη βλέπουν τα παιδιά να προσεύχεται, αλλά ο πατέρας είναι βάναυσος και ακόμη και ασεβής, τι παράδειγμα θα δοθεί μέσα σε αυτό το σπίτι? Αυτά συμβαίνουν πολλές φορές, αγαπητοί μου, όταν οι γονείς δεν είναι σύμφωνοι στην αγωγή των παιδιών των. Ο ένας κτίζει και ο άλλος γκρεμίζει. Μπορεί να πει ο ένας σύζυγος, ας πούμε η μητέρα, παιδί μου, δεν είναι σωστό πράγμα να κλέβεις. Να λέει ο πατέρας, δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Αν ακούει λοιπόν και τις δύο θέσεις το παιδί μέσα στο σπίτι, τι θα κάνει, ποιον θα ακούσει? Θα ακούσει τη μάνα, θα ακούσει τον πατέρα? Τι νος λέει φωνής εις ακούσετε ο δεσπότης? Ποιον ακούσει, πώς να γίνει? Πάντως το θέμα είναι, θα επαναλάβω, ότι ο ένας κτίζει και ο άλλος γκρεμίζει, αλίμονο μέσα στην αγωγή του σπιτιού. Και η ευθύνη έναντι του Θεού αλλά και έναντι της κοινωνίας είναι τεραστία.
Γι' αυτό προσοχή, μεγάλη προσοχή στο θέμα της εκλογής του γάμου. Κοπέλα μου, πρόσεξε. Μη πάρεις άνδρα που είναι ασεβής. Αγόρι μου, πρόσεχε. Μη πάρεις κοπέλα που έχει πάρα πολύ κοσμικό φρόνημα και θα σε βγάλει, ξέρω εγώ που θα σε βγάλει, από το φεγγίτι θα σε βγάλει. Δηλαδή, να υπάρχει μία ομοφροσύνη εκείνων που άλληλο διαλέγονται, άλληλο εκλέγονται για να αποτελέσουν το σπιτικό τους. Και πηγαίνω στον επόμενο στίχο, τον 25. Ο βαπτιζόμενος από νεκρού και πάλιν απτόμενος αυτού, τι ωφέλησε το λουτρό αυτού? Η απόδοση. Εκείνος που σύμφωνα με τον νόμο πλύνεται και καθαρίζεται, διότι άγγιξε νεκρόν. Ήταν ο νόμος έτσι, αν αγγίξεις νεκρόν θα πας να κάνεις καθαρμόν. Αλλά και πάλι με εγγίζει τον νεκρόν, τι ωφέλεια απεκόμισε από το πλήσιμό του? Και εδώ ένα παράδειγμα είναι του σοφού Σιράχ, ότι άγγιξες νεκρόν, έπρεπε να κάνεις καθαρμόν. Και αφού έκανες τον καθαρμόν, πηγαίνεις πάλι και ξαναεγγίζεις τον νεκρόν. Ποια η ωφέλεια? Τι θέλει να πει εδώ? Θέλει να πει ότι αν μετανοείς για τις αμαρτίες σου, εξομολογείσαι, να το πάρω στο χώρο το δικό μας, καθαρίζεσαι, αλλά γιατί επανέρχεσαι εις τις ίδιες αμαρτίες? Και κάποτε αυτές οι αμαρτίες στις οποίες επανέρχεσαι να είναι βαρύτατες αμαρτίες. Διότι αν είχαμε διορθωθεί, αγαπητοί μου, από ένα αμαρτημά μας ή σειρά αμαρτημάτων μας και είχαμε διορθωθεί με την εξομολόγηση μέσα σε μια μέρα, θα έπρεπε την επόμενη ημέρα να είμεθα άγιοι. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό. Είναι μερικά αμαρτήματα είτε εκ παραδρομής, είτε εκ συνηθείας, είτε. Επανέρχονται αυτά. Έφυγε ένα ψεματάκι, έφυγε κάποιος θυμός, τέλος πάντων κάτι έφυγε. Αλλά δεν μπορείς όμως να πας να εξομολογηθείς ότι έπεσε στην πορνεία και να ξαναγυρίσεις πάλι στην πορνεία. Θα μου πείτε, όλα είναι αμαρτήματα. Ναι, είναι όλα αμαρτήματα. Αλλά άλλο είναι το αμάρτημα της πορνείας, της μοιχείας, του φόνου, και άλλο είναι το αμάρτημα να πεις ένα ψεματάκι ή να θυμώσεις και το καθεξής. Είναι το ίδιο? Σίγουρα όχι. Γι' αυτό θα πρέπει σε πολύ βαριές αμαρτίες, όταν εξομολογηθούμε, να μην επανέλθουμε. Αγαπητοί μου, να μην επανέλθουμε. Βλέπεις τους ανθρώπους και επανέρχονται και επανέρχονται σε τέτοιες βαριές αμαρτίες. Και απογοητεύεσαι, θλίβεσαι, λες, τότε εδώ πέρα πότε θα μπορούμε να έχουμε μία διόρθωση? Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι στη δευτέρα του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει, κύον, σκυλί, επιστρέψες επί το ίδιον εξέραμα. Είναι μια συνήθεια των σκυλιών, είναι κάτι που το έχω δει. Το έχω δει πολλές φορές. Όταν του δώσεις του σκυλιού επαρκές φαγητό, δεν μπορεί να το φάει όλο. Εκείνο που του μείνε θα πάει κάπου να το κρύψει, να το θάψει. Με το χέρι του, τα χέρια του κάνει έτσι τα πόδια του. Έτσι κάνει ένα λακάκι, το βάζει και το κρέας, ας το πούμε. Όταν θα πεινάσει θα πάει να το ξαναφάει. Θα πάει να το φάει. Αλλά και κάνει κάτι άλλο. Όταν έχει πολύ, θα λέγαμε, πλεονεξία, το τρώει, αλλά κάπου το ξεράει. Και άμα το ξεράσει, ύστερα από λίγο που θα πεινάσει, θα πάει να φάει εκείνο που ξέρασε. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι κάτι νομίζω που το ξέρουμε, το έχουμε δει στα σκυλιά. Και τι λέει? Κύον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα. Και παρακάτω. Και εις ύψιλον, δασία περισπωμένη, είναι το γουρούνι. Ακριβέστερα είναι η γουρούνα.
Δεν λέω με συγχωρείτε, γιατί είναι ονόματα των ζώων. Τι θα λέμε, είπα γουρούνα, είπα γάιδαρο και θα λέμε. Εδώ άλλος λέει γάτα και λέει με συγχωρείτε γάτα. Γιατί με συγχωρείτε γάτα? Ναι, προκαταλαμβάνουμε τον άλλον ότι να δεν είσαι εσύ γάτα, δεν είσαι εσύ σκύλος, δεν είσαι γάιδαρος, δεν είσαι γουρούνι. Προκαταλαμβάνουμε τίποτα, απλά θα το πούμε πολύ απλά. Λοιπόν, και εις γουρούνα λουσαμένη η σκύλισμα βορβόρου. Κάποιος την έλουσε την γουρούνα και αυτή, επειδή έχει μάθει να κυλιέται εις τον βόρβορο, ξαναπηγαίνει εκεί και ξανακυλιέται. Τι θέλει να πει εδώ? Θέλει να πει, ενώ καθαριστήκαμε με την εξομολόγηση, ξαναγυρίζουμε πάλι εις τις αμαρτίες μας. Και μάλιστα θα ξαναπώ, χοντρές αμαρτίες. Πρέπει, αγαπητοί μου, να έχουμε μία προκοπή πνευματική. Πρέπει να ελαττώνουμε τις κακίες και να αυξάνουμε τις αρετές. Δεν έχουμε καιρό να μένουμε στις κακίες. Έως πότε? Και πότε θα τις ξεριζώσουμε? Και πότε θα φυτέψουμε τις αρετές? Έτσι πραγματώνεται η αγιότητα. Όταν ξεριζώνουμε την κακία, φυτεύουμε μια ανάλογη αρετή. Ήμουν πλεονέκτης, είμαι τώρα εγκρατής. Ήμουν βλάσφημος, τώρα δοξολογώ το Θεό. Ήμουν ανήθικος, τώρα με κάθε τρόπο προσπαθώ να είμαι ηθικός άνθρωπος. Αλλά εδώ θέλω να προσέξουμε. Αν επιμένουμε παρά τα αυτά να αμαρτάνουμε, τότε υπάρχει μέγας κίνδυνος να φτάσουμε στην αμετανοησία. Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή. Θα σας διαβάσω και δύο άλλες περικοπές από τον Απόστολο Παύλο. Συναφής. «Ή γαρ αποφυγώντες τα μοιάσματα του κόσμου, εν επιγνώση του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού», ενώ είχαμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, ξαναγυρίζουμε, λέει, στα μοιάσματα του κόσμου τούτου. Αν θέλετε, γυρίζουμε πίσω στην κοσμική ζωή. «Τούτης δε πάλιν εμπλέκοντες ητώνται», κοιτάξτε, συγγνώμη, «εμπλακέντες ητώνται, γέγονεν αυτής τα έσχατα χείρονα των πρώτων, κρήτων γαρήν αυτής, μη επεγνωκένε την οδόν της δικαιοσύνης, ή επιγνούσι επιστρέψε εκ της παραδοθήσεις αυτής αγίας εντολής». Απέκτησε επίγνωση του Ιησού Χριστού. Τον αφήνεις, ζεις λίγο καιρό. Αχ, πόσους τέτοιους έχουμε δει, ιδίως νέους ανθρώπους, όχι λιγότερο και μεγάλους. Ζεις λίγο καιρό πνευματική ζωή και ξαναγυρίζεις στην παλιά σου ζωή. Καλύτερα, λέει, θα ήταν εδώ, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να μην είχες γνωρίσει την πνευματική ζωή. Διότι απλούστατα θα έχεις πολύ κατάκριση. Είναι εκείνο που μας παραξενεύει, μας ευνηδιάζει, που λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη στον επίσκοπο της τελευταίας τελευταίας επιστολής του, στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας, που λέει: «Δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, αλλά είσαι χλιαρός». Δηλαδή, καλά, κάτι κάνουμε από την πνευματική ζωή. Με τον απόδι πατάμε εδώ, με το άλλο πόδι πατάμε στην κοσμικότητα. Όφιλες, λέει, αλλά είσαι χλιαρός. Όφιλες να είσαι ψυχρός παρά χλιαρός. Θα σε εμέσω, θα σε ξεράσω, λέει ο Χριστός, από το στόμα μου. Γιατί δεν είναι βέβαια της ώρας να αναλύσουμε αυτή την θέση της Αποκαλύψεως? Διότι ο ψυχρός μπορεί να γίνει θερμός, να μετανοείς κάποια στιγμή, αλλά ο χλιαρός δεν γίνεται ποτέ. Μένει χλιαρός. Και ο χλιαρός βέβαια δεν σώζεται. Λοιπόν, για την αμετανοησία ακόμη, αυτός είναι ο κίνδυνος, να φτάσουμε στην αμετανοησία. Ο Απόστολος Παύλου λέει στην Εβραίους επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 4 και 6, λέει: «Αδύνατον», προσέξτε την πρώτη λέξη, «αδύνατον γάρ
τους άπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε της δωρεάς της επουρανίου, και μετόχους γεννηθέντας πνεύματος Αγίου, και καλών γευσαμένους Θεού ρήμα δυνάμεις, δυνάμιστε μέλλοντος αιώνος, και παραπεσώντας πάλιν ανακαινίζειν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εαυτής των Υιών του Θεού και παραδειγματίζοντας. Είναι, λέει, αδύνατον εκείνος που διέφθηκε τη χάρη του Θεού, όταν ξαναγυρίσει πίσω στην κοσμική και διεφθαρμένη ζωή, είναι αδύνατον να ξαναμετανοήσει. Είναι αδύνατον να ξαναμετανοήσει. Δεν μετανοεί. Και αν το θέλετε, επειδή ήρε ο Θεός την χάρη του, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει. Δεν είναι εκείνο 7 φορές έπεσες και 7 φορές σήκω. Είναι μια καθολικότερον τρόπον ζωής. Όχι γιατί κάναμε μία αμαρτία, σε αυτή μετανοούμε, αλλά αλλάζει ολόκληρη η ζωή μας. Που λέμε, μα αυτός ο άνθρωπος έτρεχε στην εκκλησία, ήταν θαυμάσιος άνθρωπος, ήταν, πώς τώρα βρίσκεται σε τόπους διαφθοράς. Για μια, σας λέγω, καθολικότερα μορφή κακής ζωής. Και όχι μόνον, και παραπεσώντας, λέει πάλι, όχι μόνον, είναι αδύνατον, λέει, ανακαινίζειν εις μετάνοια, να γίνει πάλι κανείς καινούριος εις μετάνοια, αλλά και ανασταυρώνει στον εαυτό του τον Υιό του Θεού. Και παραδειγματίζοντας, παραδειγματίζω, θα πει διαπομπεύω τον Ιησού Χριστόν. Προσέξτε, παραδειγματίζω, θα πει διαπομπεύω τον Ιησού Χριστόν. Ήσουν απιστός και τώρα έφτασε να είσαι άθεος. Άπιστος άθεος. Και όχι μόνο, αλλά και μπαίνει στην υπηρεσία εναντίον του Χριστού. Να μετανοήσεις, αδύνατον, λέγει ο Λόγος του Θεού. Επέρχεται η πόρωσης, επέρχεται η αναισθησία. Βλέπετε τι κίνδυνο διατρέχει εκείνος ο οποίος δεν μετανοεί σωστά, να φτάσει στην πόρωση. Και ακόμη ένα έχει ο Απόστολος Παύλος, πάλι από την προς Εβραίους, είναι στο 10ο κεφάλαιο. Λέγει, εκουσίως γαρά μαρτανόντων ημών, όταν αμαρτάνομαι θεληματικά. Είναι μερικοί που το κάνουν επίτηδες. Έτσι σου λέει, έτσι θέλω, από αντίδραση. Θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο. Μετά το λαβήν, την επίγνωση της αληθείας, ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία. Φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εσθήν μέλλοντος τους υπεναντίους. Πόσο δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας ο των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενος, ενώ εν το οποίο υγιάστη και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας, φοβερόν το εμπεσύν εις χείρας Θεού ζώντας. Εδώ λέγει το ίδιο νόημα είναι. Τώρα θέλω να αμαρτάνω. Είχα γευθεί τη χάρη του Θεού. Φεύγω, πέφτω στο χώρο της απιστίας ή και της αθείας, βρίζω τον Ιησού Χριστόν και λέει, εάν βρίζω το αίμα του Χριστού, το οποίο θεωρώ κοινόν, θα πει και τι είναι, και τι είναι το αίμα του Χριστού, να ξαναγυρίσω πίσω, θα χρειαστεί, λέει, μία θυσία πιο ανωτέρα από τη θυσία του αίματος του Χριστού. Αλλά δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει άλλη θυσία. Συνεπώς θα μείνω χωρίς ηλασμόν. Θα μείνω χωρίς συγχώρεση. Αυτή είναι η κίνδυνη όταν δεν προσέχω την πνευματική μου ζωή και επιμένω και επιμένω. Ωστόσο, τι επιμένω? Επιμένω να αμαρτάνω. Και το τελευταίο χωρίο, το 26ο, το οποίο είναι ένα συμπέρασμα, θα λέγαμε, των όσων μας είπε πιο πάνω ο σοφός Σιράχ. Λέγει, ούτως, έτσι δηλαδή, άνθρωπος, νηστεύων επί των αμαρτιών αυτού και πάλι πορευόμενος και τα αυτά ποιών. Της προσευχής αυτού τι σεις ακούσετε και τι ωφέλησεν εν το ταπεινωθήνε αυτόν, η απόδοση.
Έτσι λέει συμβαίνει και εις τον άνθρωπον που νηστεύει γιατί αμάρτησε, και έπειτα διαπράττει πάλι τις ίδιες αμαρτίες. Ποιος θα ακούσει την προσευχή του? Σε τι ωφελήθη που με την νηστεία ταπείνωσε το σώμα του? Ασφαλώς τίποτα. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα των προηγουμένων στίχων που μας κατέγραψε ο σοφός Σιράχ. Και ότι δηλαδή η επαναφορά εις τα ίδια και εις τα ίδια αμαρτήματα δεν ωφελείται ο άνθρωπος. Δεν του μένει ο χρόνος να διορθωθεί. Δεν τον συμφέρει να μένει στην αμαρτία. Τι να πω για εκείνο το ανεκδίκητον και αξιοδάκριτον. Άμα θα γεράσω, λέει, θα μετανοήσω. Αδελφέ μου, ξέρεις αν θα γεράσεις? Και δεν είναι η περίπτωση σε αυτή. Εγώ το έχω ζήσει αυτό που θα σας πω. Άνθρωποι που δεν είχαν μετανοήσει να μας καλούν οικοί για να δούμε έναν άνθρωπο να κοινωνήσει, ξέρω εγώ, και να μην προλαβαίνουμε, να πεθαίνει ο άνθρωπος. Και εγώ είπα, ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του δεν μετενόησε. Έλεγε, προφανώς έλεγε, όταν θα γεράσω, να που τώρα δεν του γίνεται η χάρις, κλείεται η θύρα του ελέους. Κλείεται πριν προλάβει. Αυτή είναι η τιμωρία εκείνων που λένε ότι θα μετανοήσω όταν θα γεράσω. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί μόνο. Είναι το θέμα ότι γέρασες, έστω μετανόησες. Πότε θα κάνεις καρπών άξιον της μετανοίας? Τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής? Αξίους ποιήσατε καρπούς μετανοίας. Διότι δεν είναι απλώς να πω ενεσχάτη ανάγκη, έτσι να το πω, όπως το είπε ο ληστής, ότι μετανοώ. Αλλά περιθώρια να κάνω καρπών μετανοίας δεν έχω πια. Γέρασα, έφυγαν οι δυνάμεις μου. Τι, τώρα που γέρασα και είμαι στο κρεβάτι να νηστέψω, να κάνω μετάνοιες, να τρέχω στην εκκλησία, να κάνω ό,τι μπορώ, να είμαι εγκρατής? Τι εγκρατεύεσαι, εγκρατής παρά τη θέλησή σου, γιατί είσαι πια στο κρεβάτι, μισοπαράλυτος. Τι, έχεις καρπών? Δεν έχεις καρπών. Δεν έχεις λοιπόν καρπών, αλλά πότε θα αποκτήσεις αρετές? Και ύστερα, όταν ζεις στο χώρο των αρετών, τι ωραίο που είναι, ιδίως ο νέος. Μάλιστα λέει ο ψαλμοδός ότι, Κύριε λέει, μου έχεις εφράνει τη νεότητά μου. Να πει ο νέος άνθρωπος ότι εφραίνεται από τη νεότητά του, μέσα στο χώρο της εγκρατείας, της αγάπης, αγάπης πνευματικής αγάπης, γιατί σήμερα τον ερωτισμό τον λένε αγάπη. Μέσα γενικά εις το κλίμα του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος του Θεού, υπάρχει πιο μεγαλύτερη ευτυχία και ευεργεσία. Έτσι λοιπόν πρέπει να κινείται ο άνθρωπος. Χάνει λοιπόν χρόνον διορθώσεως όταν επιμένει στην αμαρτία. Σκληραίνει στην επανάληψη των αμαρτημάτων. Πασίγνωστο αυτό. Και επέρχεται η αναισθησία και η πόρωση. Και τέλος μπορεί να φτάσει εις την αμετανοησία. Ακόμη καιροφυλακτεί και ο ευνίδιος θάνατος. Ή καταστάσεις που μας καθιστούν ανικάνους να μετανοήσουμε, όπως φερρυπίν, και το έχουμε τόσο πολύ στην εποχή μας, τα εγκεφαλικά. Αχ, αυτά τα εγκεφαλικά. Μπορώ να σας πω τα 8 από τα 10 που μας παίρνουν τηλέφωνο. Εσείς μας παίρνετε τηλέφωνο να ευχηθούμε για κάποιον άνθρωπο. Τι έχει, λέμε, εγκεφαλικό. Και μην ξεχνάμε ότι το εγκεφαλικό δεν γνωρίζει ηλικία. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια γνωστού ανθρώπου, ο γιος έφυγε από το σχολείο, ήταν στην τελευταία ηλικίου. Πάει στο σπίτι, πονοκέφαλο, πονοκέφαλο, πάρ τον κάτω. Ναι, έπαθε εγκεφαλικό. Δεν γνωρίζει ηλικία το εγκεφαλικό. Αυτό να το γνωρίζουμε. Έτσι όλα αυτά δεν αφήνουν φυσικά περιθώρια μετανοίας. Χρειάζεται μια επιμελή να μετέλθουμε μετάνοια.
Έχουμε εκείνο που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και πρέπει να έχουμε, την μεμεριμνημένη μετάνοια. Μεμεριμνημένη θα πει φροντισμένη μετάνοια. Τότε μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι έχουμε μια αληθινή μετάνοια. Και εκείνο το πατερικόν που λέγεται «αυτή η φωνή βοά προς τον άνθρωπο έως εσχά της αναπνοής», αυτή είναι η φωνή που φωνάζει στον άνθρωπο μέχρι την εσχάτη του αναπνοή, ότι σήμερον επίστρεψον, σήμερα να επιστρέψεις. Ευχαριστώ που με ακούσατε.